και Χαβάη Λετζέντα. Κύπελο αμοχώς του 2016. Έχει δοθεί εκκίνηση, καθυστερεί Χαβάη Λετζέντα. Γύρω στα 2 μήκη. Έχει καλή εκκίνηση, αλλά Άρικα Ελπίδα Λίζα δεν είχε καλή εκκίνηση, που έμεινε πίσω. Και στην πρωτοπορία η Γρανάδα τώρα με την Αλάρικα εσωτερικά, κόμματος Νανά, η Νίλα εξωτερικά, πιο πίσω η Μεσμεράης, η Ελπίδα Λίζα είναι στην πρώτη τελευταία θέση και τρέχει στην απόδατη εξωτερική παρασύροντας και τη Χαβάη Λετζέντα. Η Γρανάδα άνετα στην πρωτοπορία στο ρυθμό της. Ένα μήκο από την Νίλα που θέλει να είναι δεύτερη, κόμματος Νανά επίσης είναι κοντά, εσωτερικά είναι η Αλάρικα, πιο πίσω η Μεσμεράης που παρακολουθεί Χαβάη Λετζέντα. Είναι στην τελευταία θέση η Ελπίδα Λίζα και εκτός διαδρόμης ουσιαστικά. Πάντα στην πρωτοπορία η Γρανάδα. Η Νίλα είναι δίπλα, κόμματος Νανά στην μέση, εσωτερικά η Αλάρικα. Η Μεσμεράης τώρα εξωτερικά βελτιώνει τη θέση πίσω η Χαβάη Λετζέντα. Ελπίδα Λίζα με κάποιο πρόβλημα ουσιαστικά γιατί είναι εκτός διαδρομής. Η Γρανάδα σταθερά στην πρωτοπορία. Η Νίλα και να η Μεσμεράης τώρα που κάνει την επίθεσή της. Και όπως και η Χαβάη Λετζέντα κοντά στο 600. Η Γρανάδα έχει την πίεση τώρα της Μεσμεράης που δείχνει να είναι δυνατή στο σημείο αυτό και συγκαλπάζει μαζί της. Οι δύο φορβάδες ξεφεύγουν από η Χαβάη Λετζέντα. Στη στροφή η Μεσμεράης και η Γρανάδα στην μάχη. Και όπως και η Χαβάη Λετζέντα αρχίζει και καλύπτει. Με την Μεσμεράης και την Γρανάδα, 5-6 μήκη από τη Χαβάη Λετζέντα. Μάχη μέχρι το τέλος. Γρανάδα επιστρέφει, Μεσμεράης έχει ελαφρύ προβάδισμα. Χαβάη Λετζέντα μένει τρίτη. Η Γρανάδα εσωτερικά. Η Μεσμεράης προσπαθεί. Η Γρανάδα στο πλεονέκτημα πλέον. Η Μεσμεράης θέλει να επανέλθει. Η Γρανάδα δείχνει να είναι δυνατή. Η Γρανάδα απομακρύνεται. Η Γρανάδα είναι κυπελούχος. Μεσμεράης, Χαβάη Λετζέντα, Νίλα, κόμματος Νανά, Αλάρικα και η Ελπίδα Λίζα που σας είπαμε ότι από την αρχή ήταν εκτός κούρσας. Κυπελούχος λοιπόν η Γρανάδα. Θα δώσει την μάχη με την Μεσμεράης. Θα κερδίσει καθαρά στο τέλος. Γύρω στο 1,5 μήκος. Χαβάη Λετζέντα πολύ καλή εμφάνιση και η Νίλα στην τέταρτη θέση.